σημαντική μέρα για τη Μακεδονία, για τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε σε μια περιοχή και σε μια πόλη που στο πρόσφατο παρελθόν γνώρισαν μια ανάγωνη περίοδο χαμένων ευκαιριών. Μια περιοχή όπως είναι η Μακεδονία και η Θράκη που συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας, αλλά δυστυχώς έζησε τα προηγούμενα χρόνια την περίοδο των πομποδών δηλώσεων και των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων. Μια περιοχή με ευαισθησίες, με ιδιαιτερότητες, αλλά και με πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες. Είστε κι εσείς, κύριε Πρόεδρε, βουλευτής της Θεσσαλονίκης και συνδέεστε με τη Μακεδονία με πολλές ιδιότητες. Είναι μια σχέση που έρχεται από μακριά, που ξεκινά από τον παππού σας, ο οποίος αγωνίστηκε σε αυτά τα χώματα για την ελευθερία. Ζήσαμε λοιπόν εδώ, σε αυτή την πόλη, στη Θεσσαλονίκη, την εποχή των μουσαμάδων, όταν κάποιοι προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι προχωρούν δήθεν μεγάλα έργα τα οποία στην πραγματικότητα ήταν σταματημένα, ακινητοποιημένα. Από αυτή την περίοδο περάσαμε στη σημερινή εποχή. Κάποτε οι Θεσσαλονικείς υφίστανται την ταλαιπωρία της έλλειψης έργων υποδομής, αλλά και της έλλειψης προσοχής από το κεντρικό κράτος. Σήμερα οι Θεσσαλονικείς υφίστανται την ταλαιπωρία που προκαλούν έργα τα οποία κατασκευάζονται προκειμένου η πόλη αλλά και ολόκληρη η Μακεδονία και η Θράκη να αποκτήσουν σύγχρονες υποδομές και έργα απαραίτητα για να προχωρήσουμε στο μέλλον με αισιοδοξία αλλά και με βάσιμες ελπίδες και προσδοκίες. Σε λίγους μήνες θα είστε εσείς, κύριε Πρόεδρε, εκείνος που θα κόψετε επιτέλους το πρώτο εισιτήριο για το μετρό Θεσσαλονίκης και θα το παραδώσετε στην κοινή χρήση. Ένα έργο που ως τώρα θύμιζε γιοφύρι της Σάρτας για την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Ανάμεσα στα άλλα είναι και το έργο του flyover στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στη φάση κατασκευής του. Κύριε Πρόεδρε, ο ρόλος που διαδραματίζει η Μακεδονία και η Θράκη και η πρωτεύουσα πόλη του Βορρά, η Θεσσαλονίκη, είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες, αφού είναι μια περιοχή που συνορεύει με 4 διαφορετικά κράτη. Η γεωπολιτική θέση της είναι μοναδική. Σήμερα είναι μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα το γεγονός ότι βρισκόμαστε πλησιέστερα από την υπόλοιπη Ελλάδα με τα κράτη αυτά στα βόρεια και στα ανατολικά σύνορά μας. Κάποτε αυτό, σε προηγούμενες δεκαετίες, ήταν μειονέκτημα. Σήμερα είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά μας. Ποιο? Η εγκύτητά μας με μεγάλες πόλεις και αγορές που κυριολεκτικά βρίσκονται δίπλα μας. Η Μακεδονία, η Θράκη, η Θεσσαλονίκη νομοτελειακά θα πρωταγωνιστήσουν στο επόμενο διάστημα. Όσο πιο γρήγορο όμως τις δοθούν οι δυνατότητες, τόσο πιο γρήγορα θα προχωρήσει η ανάπτυξη στο βορειοελλαδικό χώρο και το όφελος θα είναι διπλό. Αναπτύσσοντας, δυναμώνοντας τη Μακεδονία και τη Θράκη, τα ωφέλη θα είναι πολλαπλάσια για ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο λόγοι οικονομικοί και κοινωνικοί που επιτάσσουν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Είναι κυρίως λόγοι πολιτικοί, λόγοι εθνικοί που επιβάλλουν να ατσαλώσουμε τη Μακεδονία και τη Θράκη λόγω των ευαισθησιών που υπάρχουν εδώ. Κύριε Περιφερειάρχα και επόμενε επίτροπε της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητέ Απόστολε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχη, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι στην Βουλή και στην Κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, καθώς ξεκινούσαμε την προετοιμασία για την ομιλία μου στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, σκεφτήκαμε ότι ο παραδοσιακός τρόπος με τον οποίο να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα της Θεσσαλονίκης αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ετήσιας ομιλίας αδικεί επί της ουσίας το πολύ σημαντικό έργο το οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη αλλά και τις σημαντικές δράσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, καθώς η ομιλία του Πρωθυπουργού
ουσιαστικά είναι μια ομιλία γενικού οικονομικού χαρακτήρα και πάντα ψάχναμε να βρούμε λίγες παραγράφους, λίγες λέξεις ουσιαστικά για να αναφερθούμε και στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια όμως μιας ομιλίας εθνικής εμβέλειας. Γι' αυτό και αποφασίσαμε φέτος να κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση στα ζητήματα τα οποία αφορούν την Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό οργανώσαμε την σημερινή εκδήλωση με δύο σκοπούς. Ο πρώτος είναι να παρουσιάσουμε το σχέδιό μας για αυτό το οποίο ο Άκης ονόμασε ουσιαστικά διπλή σύγκληση. Τι είναι η διπλή σύγκληση? Η πρώτη σύγκληση αποτελεί ουσιαστικά τον εθνικό στόχο της χώρας, όπως τουλάχιστον έχει προσδιοριστεί από αυτήν την κυβέρνηση, και δεν είναι άλλος από την ταχύτατη σύγκληση της Ελλάδος με την Ευρώπη σε όλους τους επιμέρους δείκτες. Και η αλήθεια είναι, το έδειξε ο Άκης σε αυτό το ωραίο διάγραμμα στην αρχή της παρουσίασής του, ότι αν συγκρίνουμε τις αποδόσεις της χώρας μας σε σχέση με δύο άλλες χώρες παρεμφερούς μεγέθους που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια περίπου την ίδια εποχή, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, θα διαπιστώσουμε ότι για λόγους που θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε πολλές ώρες να τις αναλύσουμε, σίγουρα υστερούμε και πρέπει να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Και αυτό αποτελεί τον μεγάλο εθνικό στόχο αυτής της κυβέρνησης. Η δεύτερη σύγκληση όμως είναι μια σύγκληση για την οποία μιλάμε πολύ λιγότερο. Και είναι η περιφερειακή σύγκληση. Διότι πράγματι αρκεί μια σύντομη ανάγνωση των σχετικών στοιχείων να διαπιστώσει κανείς ότι αυτό το αθηνοκεντρικό αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο ουσιαστικά αποτέλεσε προτεραιότητα πολλών κυβερνήσεων εδώ και πολλές δεκαετίες, έχει δημιουργήσει σημαντικές περιφερειακές ανισότητες. Με αποτέλεσμα να απαιτείται μια τελείως διαφορετική περιφερειακή πολιτική, προκειμένου να μπορέσουν οι περιφέρειες της χώρας και ειδικά αυτές οι οποίες έχουν μείνει πιο πίσω να συγκλίνουν με τον εθνικό μέσο όρο. Και βέβαια αυτό το περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης δεν μπορεί να είναι ένα σχέδιο, όπως είπε και ο Θανάσης, το οποίο απλά θα εκπονείται σε κάποια γραφεία, στη γραμματεία της κυβέρνησης, σε κάποια υπουργεία. Πρέπει να είναι ένα σχέδιο συνεργατικό, διαβουλευτικό, το οποίο να λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες των τοπικών κοινωνιών. Και ουσιαστικά, όταν ήρθαμε στα πράγματα, έκανα μια απλή ερώτηση, το είπε και ο Άκης. Ξέρουμε ποια είναι τα έργα τα οποία υλοποιούνται στη χώρα, συνολικά, σε όλα τα επίπεδα, εθνικά, περιφερειακά, δημοτικά. Η απάντηση ήταν πως όχι. Και άμα δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε ούτε να μετράμε, ούτε να αξιολογούμε, ούτε και να λογοδοτούμε απέναντι στους πολίτες. Γι' αυτό και αυτή η πλατφόρμα την οποία γενιάζουμε σήμερα, παρουσιάζοντας καταρχάς τα έργα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης, το erga.gov.gr, έχει τόσο μεγάλη σημασία. Κρατήστε τρεις λέξεις. Λογοδοσία. Αυτή η πλατφόρμα είναι ουσιαστικά η δέσμευση της κυβέρνησης αλλά και όλων των επιμέρους φορέων που υλοποιούν τα έργα αυτά, διότι σε αυτή την πλατφόρμα υπάρχουν έργα της περιφέρειας, υπάρχουν έργα των Δήμων, χρηματοδοτούνται από πολλά διαφορετικά εργαλεία.